αποτελεί το άγρυπνο μάτι της Κυπριακής Δημοκρατίας, την πρώτη γραμμή ανταπόκρισης σε οποιαδήποτε μορφή κρίσης σε θάλασσα και αέρα. Το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, ένα ανεξάρτητο σώμα του κράτους που αθόρυβα μεθοδικά επιτηρεί την περιοχή δικαιοδοσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και προνοεί για την ασφάλεια ναυτιλωμένων αλλά και εταιριών υδρογονανθράκων. Έχει αρμοδιότητα να επιλαμβάνεται όλων των ναυτικών και αεροπορικών συμβάντων σε όλο το FIR Λευκωσίας, το οποίο είναι περίπου, έτσι για να έχετε υπόψη σας, 20 φορές όσον το μέγεθος της Κύπρου. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Κέντρου Επιχειρήσεων του ΞΕΘ. Από αυτό το χώρο το προσωπικό του Κέντρου παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την κινητικότητα σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης, έρευνας και διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο Κέντρο έχουμε την εικόνα του ραντάρ του ναυτικού της Εθνικής Φρουράς, την εικόνα του VTMIS, το οποίο παίρνουμε πληροφορίες για αποδορυφορικά συστήματα των πλοίων και τις θέσεις των πλοίων, όπως επίσης και στο δεξιό κομμάτι πάνω έχουμε τις αεροπορικές κινήσεις σε πραγματικό χρόνο. Ανεπτυγμένο σύστημα παράκτειας παρακολούθησης με 7 σταθερές και 4 κινητές θερμικές κάμερες καταγράφει κινήσεις σε απόσταση 20 χιλιόμετρων από την ακτή. Έχουμε εικόνα από τη Λάρνακα, από τη Λεμεσό, το Μαρί, τον Πομό και την Παφ. Επίσης, μέσω του ίδιου συστήματος μπορούμε να έχουμε εικόνα από τα μη επανδρομένα πτυτικά μέσα και από αυτοκινούμενο σύστημα το οποίο φέρει δική του κάμερα. Με ημερήσιους χάρτες καταγράφει και προειδοποιεί για τις τουρκικές προκλήσεις σε ΑΟΣ και ΦΥΡ Λευκωσίας. Αρμοδιότητά του και η έκδοση αντιναύτεξ. Εδώ για παράδειγμα έχουμε την περιοχή η οποία έχει δεσμεύσει παράνομα τον Μπαρπαρός και εκτελεί έρευνες εντός της ΑΟΣ μας. Ανοιχτά του Αποστόλου, Ανδρέα, βλέπουμε ακόμα μια παράνομη δραστηριότητα της Τουρκίας. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, τι γίνεται από πλευράς Τουρκίας? Ναι, έχει εκδώσει παράνομα η Τουρκία ότι θα εκτελέσει άσκηση έρευνας διάσωσης. Η αντινάφτεξη είναι μια αντίδραση η οποία είναι περισσότερο διπλωματική αντίδραση σε αυτήν την πράξη της πράξης Τουρκίας, γιατί αν δεν την εκδώσουμε σημαίνει ότι την αποδεχόμαστε. Μέσω ειδικών συχνοτήτων του Κύπρος Ράδιο λαμβάνονται και εκπέμπονται σήματα για εξασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοείας. Όταν κάποιος ναυτιλόμενος κινδυνεύει, εκπέμπει ένα σήμα κινδύνου και γίνονται οι κατάλληλες ενέργειες μέσω του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Από το 2011 μέχρι το 2017 έγιναν συνολικά 344 επιχειρήσεις, κατά τις οποίες διασώθηκαν 1.474 άτομα.